Αγαπητοί τηλεθεατές του intv.gr, του διαδικτυακού μας καναλιού, χαίρετε από το Μουσικό Σχολείο της Παλίνης. Εδώ, απόψε, θα υπάρχει μια συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής και παραδοσιακών τραγουδιών από την χοροδία του ναού, του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου της Σεούλ. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Ορθοδοξία της Κορέας σήμερα. Μεγάλη μας τιμή και χαρά το γεγονός ότι στο κανάλι μας παραχωρεί συνέντευξη ο Σεβασμιότοπος Μητροπολίτης Κορέας, κύριος Αμβρόσιος, ο οποίος είναι γνωστός για την ιεραποστολική του δράση πολλά χρόνια τώρα στην Αποανατολή. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε σε εμάς να μιλήσουμε λίγο για την Εκκλησία της Κορέας, η οποία φέτος συμπληρώνει 110 χρόνια ορθόδοξης παρουσίας εκεί. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Εκκλησία μας στην Κορέα, γιατί είναι γνωστό πως πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι υπάρχει η Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή στην Κορέα και γενικότερα στην Άπο Ανατολή. Μάλιστα. Νομίζω ότι ξεκίνησε η Ιεραποστολή εκεί από κάποιους Ρώσους Ιεραποστόλους. Πώς έγινε? Ακριβώς. Φέτος, όπως πολύ σωστά είπατε, συμπληρώνουμε 110 χρόνια ορθόδοξης μαρτυρίας στην Κορέα, η οποία ξεκίνησε το 1900. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στις 17 Φεβρουαρίου του 1900 και ξεκίνησε από Ρώσους Ιεραποστόλους που ήρθαν στην Κορέα. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στη Ρωσική Πρεσβεία για τους Ρώσους που εργαζόντουσαν στην Κορέα, αλλά και για κάποιους Κορεάτες που είχαν γίνει Ορθόδοξοι εργαζόμενοι στην Ρωσία. Κοντά στους Ρώσους, ναι, Ορθόδοξους. Στο Βλαδιβοστόκ και στις κοντινότερες περιοχές. Από τότε η Ιεραποστολή ξεκίνησε. Σιγά σιγά μετά στη συνέχεια έκτισαν ένα μικρό ναό, ο οποίος ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, δίπλα, κοντά στην Ρωσική Πρεσβεία. Αλλά δυστυχώς αργότερα, λόγω των πολιτικών ταραχών και δυσχεριών, αναγκάστηκαν τη δεκαετία του 40 οι Ρώσοι να εγκαταλείψουν επίσημα την ιεραποστολική προσπάθεια στην Κορέα, και οι Ρώσοι σχεδόν έμειναν ορφανοί. Αργότερα, το 1955, τα Χριστούγεννα συγκεκριμένα του 1955, μετά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο ναό του Αγίου Νικολάου, οι Ορθόδοξοι πιστοί, εφόσον ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, πήραν την απόφαση να απευθυνθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και να ζητήσουν να αναλάβει την Εκκλησία της Κορέας. Πράγμα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέλαβε την ποιμαντική μέρημνα της Εν Κορέα Εκκλησίας, και έκτοτε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα το Πατριαρχείο μας, το Οικουμενικό, με πολλές προσπάθειες και με πολλούς αγώνες διατηρεί την Εκκλησία εκεί ζωντανή και ακμαία. Μάλιστα. Ο πρώτος Μητροπολίτης Κορέας νομίζω ήταν ο Σεβασμιότατος Σωτήριος, διότι αν θυμάμαι καλά υπαγόταν η Κορέα στη Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας. Ήταν πολύ δυσχερής η ποιμαντική την εποχή εκείνη, έτσι ο Μητροπολίτης Διονύσιος από τη Νέα Ζηλανδία να μπορεί να έρχεται και στην Κορέα ως έξαρχος. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Το 2004 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανύψωσε την Εξαρχία Κορέας σε Μητρόπολη του Οικουμενικού Θρόνου, και αυτό βέβαια είναι ενδεικτικό το ενδιαφέροντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ιδιαίτερος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου για την Εκκλησία την παρικούσα στην Κορέα. Το 2000 έγιναν εορτασμοί στην Κορέα, από όσο είδα σε ένα σχετικό βίντεο που εξέδωσε η Μητρόπολης, για τα 100 χρόνια της Ορθόδοξης παρουσίας εκεί. Ήρθε ο Πατριάρχης και είδα, Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου, μια πολύ ζωντανή Ορθόδοξη κοινότητα. Με πιστούς, με χοροδίες, με δραστηριότητα γενικότερη, με μια ζωή κοινοτική, θα έλεγε κανείς, που νομίζουμε στην Ελλάδα μας λείπει λίγο. Είναι γεγονός ότι ο Σεβασμιότατος νυν πρώην Κορέας και νυν επισηδίας πατήρ Σωτήριος Τράμπας, ο
οποίος έχει αναλωθεί στην Κορέα τα τελευταία 35 χρόνια, επιτέλεσε ένα θαυμαστό έργο, πραγματικά έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο. Και όχι μόνο στην Κορέα, διότι έχοντας ως κέντρο του, ως βάση του μάλλον, την Κορέα, επεξέτεινε την Ιεραποστολή και προς άλλες χώρες της Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, και στις Φιλιππίνες και στην Ινδονησία και στην Ινδία. Υπήρχε στην Ινδία κάτι, αλλά εκείνος βοήθησε να αυξηθεί περισσότερο. Στο Χονγκ Κονγκ, σε σημείο που αργότερα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, λόγω του ότι υπήρχαν αυτές οι ιεραποστολικές εστίες τις οποίες είχε δημιουργήσει ο Θεσμιότατος Σωτήριος, να αναγκαστεί να δημιουργήσει καινούργια Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ, όπως ξέρετε. Λοιπόν, η Μητρόπολη Κορέας έχει σήμερα περίπου 3.000 Ορθοδόξους, 7 ενορίες οργανωμένες σε 7 μεγάλες πόλεις και σε ένα χωριό. Έχει 7 ιερείς, ένα διάκονο, ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Έχει μοναστήρι, στο οποίο διαμένει τώρα νομίζω... Τώρα ο Θεσμιότατος, ο οποίος παραιτήθηκε ο θελός, παραμένει στο μοναστήρι, διότι εκεί θέλει να πεθάνει και εκεί έχει φτιάξει και τον τάφο του, γιατί θέλει να μην αφήσει την Κορέα. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, Σεβασμιότατε, είναι πολύ συγκινητικό, διότι όπως ξέρετε πολλοί ιεράρχες του εξωτερικού επιστρέχουν στην Ελλάδα θέλοντας να πεθάνουν εδώ. Θεωρώ ότι ο Σεβασμιότατος Σωτήριος, μένοντας στην Κορέα, στηρίζει την Ιεραποστολή με όλη του την ύπαρξη. Ο Σεβασμιότατος πιστεύει σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι αν ο κόκκος του σίτου αν δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, δεν θα φέρει καρπό. Έτσι αυτό κάνει. Και παραμένει στο μοναστήριο ως ο πνευματικός της μονής και ως ο αφημέριος της μονής. Καθημερινός, δηλαδή τελεί τις ακολουθίες. Ως ένας απλός εφημέριος. Αυτό είναι το μεγαλείο του Σεβασμιότατου, είναι η αγιότητά του και η... Διάβασα, Σεβασμιότατε, ένα άρθρο ενός Έλληνα εδώ επιστήμονα που λίγος πολύ κατηγορούσε την Ορθόδοξη Εκκλησία, Ορθόδοξος και αυτός βέβαια, ότι δεν έχει κάνει τα απαιτούμενα βήματα για την αύξηση της Ιεραποστολής σε αυτές τις χώρες, με δεδομένο ότι άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως ξέρετε και εσείς, έχουν δραστηριοποιηθεί ενεργότερα. Όμως, διαβάζοντάς το, σκέφτηκα ότι το θέμα μας δεν είναι το ποσοτικό. Δεν είναι το θέμα μας να κάνουμε, ας πούμε, Ορθοδόξους σωριδών, όπως άλλες ομολογίες με άλλους τρόπους θέλουν να επιδιώξουν. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο να γίνει αυτό στην Κορέα. Πώς το βλέπετε? Εντάξτε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι η δική μας Ιεραποστολή καθυστέρησε στις χώρες αυτές. Οι Ρωμακαθολικοί και οι Προτεστάντες από το 18ο αιώνα έχουν οργανωμένες ιεραποστολές και σήμερα έχουν πανεπιστήμια, σχολεία, νοσοκομεία, 1.000 πράγματα, και γι' αυτό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα χριστιανών στη Νότια Κορέα από τους Προτεστάντες και τους Ρωμακαθολικούς. Και είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο βουδισμός, ο οποίος δεν είναι βέβαια η παραδοσιακή τους θρησκεία. Ναι. Θα το λέγαμε ότι η παραδοσιακή τους θρησκεία είναι ο σαμανισμός. Ο βουδισμός έχει έρθει από... Εισαγόμενος ακριβώς. Και βέβαια είχε τα σκύπτρα ο βουδισμός ποσοτικά. Τώρα ο βουδισμός, τώρα είναι ο χριστιανισμός. Απίστευτο. Είναι περίπου το 30% είναι χριστιανοί. Μάλιστα. Διαφόρων ομολογιών βρίσκονται περίπου στην Κορέα 350 διαφορετικές ομολογίες προτεσταντικές, και βέβαια και η Ρωμακαθολική Εκκλησία έχει μεγάλη δράση, έχει μεγάλη δύναμη. Εμείς είμαστε αριθμητικά πολύ φτωχοί, αλλά δεν δίνουμε σημασία βέβαια στα νούμερα. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα και το πώς θα ριζώσει αυτό που λέγεται Ορθοδοξία σε αυτή την τόσο μακρινή χώρα με το τόσο πολύ διαφορετικό πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο. Πάντως είναι γεγονός, Σεβασμιότατε, ότι η Ορθοδοξία όπου πάει μεταφέρει, θα έλεγε κανείς, μαζί της και τον Ελληνισμό,
χωρίς καθόλου εθνικιστική διάθεση, το λέω αυτό. Παρακολούθησα λίγο πριν την πρόβα των Κορεατών που έλεγαν το έχει για Παναγιά. Είναι ένα τραγούδι τόσο πολύ τραγουδισμένο που εγώ, επειδή είμαι και λίγο μουσικός, το έχω βαρεθεί που λέμε. Αλλά ακούγοντάς το από τις Κορεάτες αδελφούς, συγκινήθηκα πραγματικά. Mm. Λέω, αξίζει τον κόπο. Mm. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Το ότι μπαίνουν και σε μια άλλη διαδικασία που είναι η μοίησή τους στον παγκόσμιο ελληνικό πνεύμα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι εμείς εκεί δεν έχουμε πάει για να μεταφέρουμε τον ελληνικό πολιτισμό. Όχι. Νομίζω ότι αυτό γίνεται λόγω εκκλησίας. Λοιπόν, θέλουν οι άνθρωποι να... Το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Και μάλιστα επειδή έχουμε και καμιά φορά και από άλλους Ορθοδόξους που σκέπτονται με εθνικιστικές αντιλήψεις και αγγυλώσεις τα πράγματα, τους λέμε, εμείς εδώ δεν είμαστε ως Έλληνες, έχουμε έρθει ως Ορθόδοξοι. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό δεν θα δείτε πουθενά στην εκκλησία μας το τίτλο Greek Orthodox Church, αλλά είναι Korean Orthodox Church και ένα Μητρόπολη Κορέας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να καταλάβουμε και να βιώσουμε τον πολιτισμό τους για να μπορέσουμε να μπορέσει να γίνει μια ζύμωση και η Ορθοδοξία να περάσει μέσα στη δική τους πολιτιστική παράδοση. Το είδα τώρα, προσλαμβάνεται ουσιαστικά την δική τους παράδοση και με ένα μυστικό τρόπο, θα λέγαμε, μεταμορφώνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, εάν φυσικά ο Ελληνισμός είναι μια παγκόσμια και διαχρονική αξία και ο Χριστιανισμός έχει πολλά με τον Ελληνισμό, το πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής και άλλα, οι πατέρες, το βλέπω και στους Αφρικανούς που μαθαίνουν ελληνικά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία για τους και για την Αποστολή. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες είδα και στο διαδίκτυο ότι κάνατε μια ωραία περιοδία στην Ελλάδα. Νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι έτσι μαθαίνουν και οι Έλληνες για την Ιεραποστολή στην Κορέα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί, που είναι τόσο ζωντανή. Και είδα την απήχηση που είχε αυτή η εκδήλωση που απόψε γίνεται στην Παλίνη και σε άλλες πόλεις, νομίζω στο Άργος, στην Άρτα, στο Αγρίνιο. Πραγματικά είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Μου έκανε εντύπωση ότι οι άνθρωποι όχι απλώς ενθουσιάστηκαν, αλλά συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων. Πολλοί άνθρωποι ακούγοντας τα τραγούδια και όλη την παράσταση. Μάλιστα. Πραγματικά είναι μια ευκαιρία για να γνωρίσουν όσοι δεν γνωρίζουν το έργο της Εκκλησίας στην Κορέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να βοηθήσουν και με την προσευχή τους και με το οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί ο καθένας. Είδα εδώ σε βασιμιότητα πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή νέοι οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η πλειοψηφία των Κορεατών Ορθοδόξων είναι νέοι στην ηλικία ή είναι όλων των ηλικιών? Στον Μένα Άγιο Νικόλαο, που είναι η αρχαιότερη ενορία μας, η πρώτη ενορία μας στην Κορέα, στη Σεούλ, εκεί έχουμε όλες τις ηλικίες. Σε άλλες όμως νεότερες κοινότητες, νεόφυτες ενορίες, εκεί έχουμε περισσότερο νέους. Παραδείγματος χάρη στην ενορία μας στο Τσοντσού, που είναι η ενορία μας της Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκεί ο μέσος όρος πρέπει να είναι 35-40 χρονών. Τόσο νέοι. Τόσο νέοι. Μπορείτε είναι να μας πείτε, τι αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτό που τους κάνει να γίνουν Ορθόδοξοι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή δεν έχουν καμία ιστροβουλία αυτοί οι άνθρωποι προς εγκέντρωση στην Ορθοδοξία, φαντάζομαι. Mm. Ούτε καμία ιδεολογική, θα έλεγε κανείς, αγγείλωση ή ψυχολογική, νομίζω. Κοιτάτε, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάτι που να τους γεμίσει το κενό το οποίο έχουν. Στην Κορέα, εκτός από τους βουδιστές που σας είπα, τους αμανιστές και τους χριστιανούς, έχουμε πολλά εκατομμύρια αθρίσκων. Δεν τους ονομάζω, δεν τους αποκαλώ αθέους, γιατί δεν είναι άθεοι. Απλώς είναι άθρισκοι, δεν έχουν γνωρίσει καμία θρησκεία. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων δεν είναι χωρίς πνευματικές αναζητήσεις. Ψάχνουν. Και όταν συναντήσουν την Ορθοδοξία, που η Ορθοδοξία έχει ένα μεγαλείο και ένα θησαυρό ανεκτίμητο, μπορούν εύκολα να το αποδεχτούν.
Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε τα πρόσωπα τα οποία χρειαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να επεκταθούμε στην Ιεραποστολή και σε άλλες πόλεις και σε άλλους χώρους. Μας καλούν κατ' επανάληψη σε πανεπιστήμια να πάμε να μιλήσουμε, να δώσουμε διαλέξεις. Ξέρω ότι το κάνεις εσύ αυτό. Το κάνω, αλλά δεν πόσο μπορώ να το, μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Υπάρχουν περιπτώσεις που λέμε θέλουμε να έρθουμε, αλλά αυτή την ώρα έχουμε μια άλλη διάλεξη σε άλλο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούμε να έρθουμε. Αν μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Και πονάμε πραγματικά όταν αναγκαζόμαστε να πούμε όχι. Μάλιστα. Λόγω ελλείψεως ανθρώπων, προσώπων. Λοιπόν, ένα βασικό μέλημα που πρέπει να έχουμε όσοι αγαπούν και πονάνε την Εκκλησία και το Ιεραποστολικό της έργο είναι πώς θα βοηθήσουν με όλοι να βρεθούν στελέχη, ναι, τα οποία να επανδρώσουν τις Ιεραποστολικές προσπάθειες ανά την Οικουμένη. Ανά την Οικουμένη. Ήθελα να σας πω ότι ξέρω για αυτή την ιστορία της αγιογραφίας, δηλαδή μια ομάδα νομίζω από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο που έρχεται εκεί πέρα τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι, φοιτητές. Είναι από τη Σχολή Καλών Τεχνών, ναι, ο κύριος Γιαννούδης, ο Σόζος Γιαννούδης. Αυτός είχε την εξαιρετική καλοσύνη να θυσιάσει μέχρι στιγμής 8 νομίζω 8 καλοκαίρια. 8 καλοκαίρια, 8 διακοπές του. Μάλιστα. Καλοκαιρινές διακοπές του και παίρνει φοιτητές του, συνεργάτες του και έρχονται και έχουμε αγιογραφήσει σχεδόν όλους τους ναούς. Ναι. Η εικόνα είναι από μόνη της. Μιλάει από μόνη της. Μιλάει και κάνει αναποστολή. Από, ναι, μόνη της. Μιλάει στους Κορεάτες, έτσι. Μιλάει. Ναι, μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί διάβασα πρόσφατα και το βιβλίο σας αυτό που βγήκε από τις εκδόσεις Μαΐστρος, που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια συγκριτική προσπάθεια των εικόνων του Χριστού και του Βούδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε. Νομίζω ότι το έχετε κάνει και διαλέξεις αυτό στο εξωτερικό. Έγινε μια διάλεξη. Έγινε μια διάλεξη. Σε ένα συνέδριο που ήταν πολιτισμός και θρησκεία το θέμα και μου είχαν αναθέσει αυτό το θέμα. Και μετά δουλεύτηκε το υλικό και τελικά. Πώς σου φάνηκε το ακροτήριο, πώς αντέδρασε? Ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Το θέμα μου, όπως ξέρετε, είναι ομοιότητες στην εικονογραφία Χριστού και Βούδα. Δεν μιλάω για τις διαφορές που υπάρχουν πάρα πολλές. Εγώ απλώς επισήμανα 8 ομοιότητες. Ναι. Και νομίζω πως είναι ενδιαφέρον να βρίσκουμε τις ομοιότητες, τα κοινά σημεία που μας ενώνουν και να μην γκρινιάζουμε για τις διαφορές. Και να... Πολύ ωραία το λέτε. Επειδή στην Ελλάδα γκρινιάζουμε για τις διαφορές πολλές φορές, διάβασα μία πρόταση που μου κάνει μεγάλη εντύπωση του Μητροπολίτου Όρους Λιβάνου που είπε «Αναζητώ τα ίχνη του Χριστού παντού». Mm. Διαβάζοντας το βιβλίο σας, αυτό κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα ότι πάτε να κάνετε ένα πράγμα αλίμονο το Χριστό και το Βούδα, αλλά διάβασα την αναζήτηση των ίχνων του Ιησού και εκεί, που δεν το υποπτεύεται κανείς. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει αυτές τις ομοιότητες και να σκεφτεί και να προβληματιστεί πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ομοιότητες σε μια τέχνη. Σε δύο χώρες που είναι τόσο πολύ διαφορετικές πολιτιστικά, θρησκευτικά, με μια πολύ διαφορετική ιστορία και κληρονομιά. Και εντούτοις υπάρχουν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εάν δούμε μάλλον με άλλο πνεύμα τις γραφές και αυτός προσδοκεί εθνών και όλο αυτό το πράγμα, mm-hmm, όλη η ανθρωπότητα περίμενε. Τώρα πώς mm-hmm έγινε και είδε διαφορετικά είναι μια άλλη ιστορία, mm-hmm, αλλά μάλλον έτσι. Πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό. Mm-hmm. Την κοινή πανανθρώπινη προσδοκία για την έλευση του Μεσσία. Έχω επικοινωνήσει με βουδιστές, μοναχούς και ανθρώπους που ασχολούνται και με την τέχνη και έχουν δείξει πολύ ενδιαφέρον και έχουμε κάνει πολύ όμορφες συζητήσεις μαζί για αυτά τα θέματα. Αλήθεια. Ναι. Σε τι γλώσσα μιλάτε? Μάθετε κορεάτικα? Έχετε μάθει? Προσπαθώ, ναι. Θα μας πείτε έτσι λίγο προσωπικά πότε πήγατε στην Κορέα εσείς? Νομίζω ότι... Πρώτη φορά πήγα, ναι, το 1995 όταν ήμουν φοιτητής στο Princeton. Σπούδαζα, με έχει καλέσει ο Σεσμιότατος για να πάω στις διακοπές των Χριστουγέννων για να βοηθήσω σε μια συγκεκριμένη ανάγκη που είχαν εκείνη την περίοδο. Έκτοτε ξαναπήγα 3-4 φορές και στο τέλος το 1998 πήγα για μονίμη εγκατάσταση. Και μείνατε εκεί. Ναι.
Και φυσικά δεν φανταζόσασταν ότι θα γίνετε Μητροπολίτης ενδεχομένως. Όχι, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε στο όνειρό μου το είχα δει, ούτε το ήθελα, αλλά έπρεπε να κάνω υπακοή. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό νομίζω. Το γεγονός ότι ξεκινάει κανείς κάπου για αποστολή και βρίσκεται μια πολύ υπεύθυνη θέση που πρέπει να την διεκπαιρεώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μένετε εσείς στην Κορέα γενικώς. Δηλαδή, η σχέση σας με την Ελλάδα είναι όταν έρχεστε για κάποιες δουλειές που έχουν να κάνουν με την Ιεραποστολή εδώ. Υπάρχει στήριξη από την Ελλάδα και την εκεί η Ιεραποστολή σεβασμιότατε? Δεν μιλώ για σε ανθρώπους που δύσκολα οι Έλληνες αλλάζουμε τις συνήθειές μας να βρεθούμε εκεί, αλλά μιλώ από πλευράς άλλου είδους συμπαράστασης, υλικής ή και ηθικής. Το έργο το οποίο επιτελέστηκε τα 35 χρόνια από το Σεβασμιότατο, τα 33 ως Μητροπολίτης και τα δύο τελευταία ως, όπως είπαμε, ως πισιδίας που παραμένει στο μοναστήρι μας, επιτελέστηκε με τη βοήθεια των ανθρώπων εδώ από την Ελλάδα. Μάλιστα. Κατά κύριο λόγο. Σπάνια βοήθησαν από κάποιες άλλες περιοχές κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Και βοήθησαν κατά κύριο λόγο φτωχοί και απλοί άνθρωποι. Έτσι. Έχουμε πολύ συγκινητικές περιπτώσεις ανθρώπων που έκοψαν τη φέτα του ψωμιού στη μέση για να δώσουν το υστέρημά τους κάτι για την αποστολή. Οι οποίοι ενδεχομένως δεν ήρθαν και ποτέ στην Κορέα. Ποτέ και δεν θα έρθουν κιόλας. Ούτε θα έρθουν, αλλά απλώς αγαπάνε το έργο, αγαπάνε την Εκκλησία και γι' αυτό βοηθάνε. Έχουμε μια περίπτωση, παραδείγματος χάρη, ήταν δύο ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες ζούσαν μόνες τους, η καθεμιά στο διαμέρισμά τους, είχαν πεθάνει η σύζυγή τους, είχαν παντρέψει τα παιδιά τους και η μία εξ αυτών είπε στην άλλη: «Ωραία αδελφή, τι καθόμαστε τώρα η καθεμιά σαν τον Κούκο σε ένα διαμέρισμα, ας πουλήσουμε το ένα, να στείλουμε τα χρήματα στον πατέρα Σωτήρου να χτίσει μια εκκλησία στην Ιεραποστολή και να μείνουμε στο άλλο». Ναι. Είναι βασικό το ότι ο πατέρας Σωτήριος ήταν άνθρωπος που ενέπνεε. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Ναι. Ήταν μεγάλη εμπιστοσύνη, ναι. Πολύ βασικό. Και έτσι, όπερ και γένετο, και χτίστηκε μια εκκλησία. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει γίνει το έργο αυτό με την προσφορά των ανθρώπων και μου δίνεται και η ευκαιρία και από το κανάλι σας να ευχαριστήσω εκ βαθέων όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν και προσφέρουν για το έργο της Ιεραποστολής. Χωρίς αυτούς που εργάζονται στα μετόπισθεν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης το Πατριαρχικό Ίδρυμα Ορθοδόξου Ιεραποστολής από Ανατολής, στο οποίο πρόεδρος είναι ο κύριος Ιωάννης Λάπας, διδάκτορ θεολογίας και σπουδαίος επιστήμων και σπουδαίος άνθρωπος, και όλοι οι συνεργάτες του Συμβουλίου μας βοηθούν πάρα πολύ, και υλικώς και ηθικώς μας βοηθούν. Μάλιστα. Είναι εξόχως σημαντικά αυτά που μας λέτε, διότι βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα στηρίζει αυτή την Ιεραποστολή, όπως και στην Αφρική, όπως και σε άλλες ιεραποστολικές δραστηριότητες ανά τον κόσμο. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, σεβασμιότατε, βλέποντας τον 21ο αιώνα από την Κορέα, είστε αισιόδοξος για το μέλλον της Ορθοδοξίας? Γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, ότι ο 21ος αιώνας μπορεί να είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρω, ναι, και το πιστεύω κιόλας. Και πιστεύω ότι η Κορέα έχει μέλλον. Έχει μέλλον γιατί είναι μια χώρα πολύ ανοιχτή. Μάλιστα. Σε οτιδήποτε καλό. Και αυτό ακριβώς είναι η έγνοια μας, πώς θα βρούμε ανθρώπους με τους οποίους θα επαντρώσουμε την Εκκλησία μας για να μπορέσουμε να επεκταθούμε σε άλλες πόλεις. Υπάρχουν πόλεις εκατομμυρίων που μας λένε: «Ελάτε να φτιάξετε κάτι εδώ». Αλλά πώς θα το φτιάξουμε? Για να φτιάξει κάτι πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Για να πάει εκεί και να μείνει και να. Οι ιερείς που έχετε είναι όλοι Κορεάτες. Όλοι Κορεάτες. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Είναι σημαντικό, ναι, είναι σημαντικό. Αλλά χρειαζόμαστε και εδώ από την Ελλάδα ανθρώπους που έχουν βιωμένη την Ορθοδοξία να μπορέσουν να μεταγγίσουν το Ορθόδοξο αίμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θυμήθηκα εύφυνης ότι στην Κορέα, δεν ξέρω αν εσείς τον προλάβατε, ίσως όχι, ερχόταν πολύ τακτικά ο φίλος του Σεβασμιωτάτου Σωτηρίου, ο πατήρ Παγκράτιος Μπρούσαλης, ο Μακαρίστος, ο οποίος πολλές φορές, για πολλούς μήνες νομίζω έκανε εκεί. Είχε έρθει πάνω 15 φορές, νομίζω κάτι τέτοιο, όλα τα χρόνια, ναι. Τα τελευταία. Ναι. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και άλλοι, και ο πατήρ Στέφας, ο πατήρ Γεώργιος, πάνω από τα Τρίκαλα,
Αυτός, επειδή λόγω της, των μουσικών του γνώσεων, είχε βοηθήσει πολύ στη μελοποίηση των ύμνων και την μεταγραφή τους. Από... Μου κάνει εντύπωση το ότι οι Κοράτες, αδελφοί μας, έχουν μάθει να ψάλλουν και βυζαντινά. Mm. Αυτό τους αρέσει. Τους αρέσει και τους ήλκησε ή απλώς έπρεπε να το κάνουν. Όχι, τους αρέσει. Μάλιστα, μας ζητούν να τους φέρουμε κάποιο δάσκαλο βυζαντινής μουσικής για να τους μάθει μουσική, για να ξέρουν. Βέβαια. Γιατί ξέρουν. Ευρωπαϊκοί σχεδόν οι πάντες. Γιατί από το νηπαγωγείο μαθαίνουν ευρωπαϊκή. Μαθαίνουν καλά ευρωπαϊκή μουσική. Και έχουν γίνει πολύ φιλόμουσοι οι Κορεάτες. Και εγώ δεν έχω. Νομίζω τα χρόνια που είμαι στην Κορέα έχω συναντήσει, αν θυμάμαι καλά, έναν άνθρωπο παράφωνο. Μάλιστα. Όλοι οι άλλοι είναι καλλιεργημένοι μουσικά. Ναι, ναι. Το βλέπω στο πανεπιστήμιο που, με τους φοιτητές και όλα αυτά. Του λες κάτι, ένα τραγούδι, αμέσως μετά το πιάνουν και το λένε μόνοι τους καλύτερα από τον διδάξαντα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μέλλον στην Εκκλησία μας εκεί και πρέπει να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στην Κορέα αλλά γενικότερα στην Άπο Ανατολή, στην οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Και όλος αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο λαός του Θεού έχει δικαίωμα στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μονοπόλιο ή μόνο των Ελλήνων ή των Ρώσων και εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων στα Βαλκάνια, αλλά είναι η Ορθοδοξία είναι οικουμενική και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για τη διάδοσή της. Και ήθελα να προσθέσω ότι είμαι εξαιρετικά ευγνώμονος στο Σεσμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρεωτικής για την πρόσκλησή του να έρθουμε εδώ και εδώ στο Λύκειο, το Μουσικό Λύκειο Παλίνης, είναι σημαντικό ότι θα ακούσουν αυτή τη συναυλία μαθητές, ενώ νέα παιδιά. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουν μια γνώση του αντικειμένου που λέγεται, του πράγματος που λέγεται Ορθόδοξη Αποστολή, Ορθόδοξη Μαρτυρία στα έθνη και ποιος τις είδε, τι κλίσεις μπορούν να δημιουργηθούν. Ακόμη από μια συναυλία. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για αυτή την συνέντευξη. Ήταν μεγάλη χαρά για μας να σας έχουμε στο κανάλι μας και με αυτό το μήνυμα πρέπει να κλείσουμε της οικουμενικότητας της Ορθοδοξίας και των δυνατοτήτων που αυτή έχει πάντοτε, αλλά και ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Διότι, όπως είπατε, είναι πολλοί οι άθρησκοι, αλλά όχι άθεοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πνευματικές αναζητήσεις και καλούμαστε οι Ορθόδοξοι να τις καλύψουμε, θα έλεγε κανείς, να το πω απλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορέας, κ. Αμβρόσιος, μας έφερε απόψε ακριβώς αυτό το πανανθρώπινο μήνυμα της Ορθοδοξίας στον 21ο αιώνα, αλλά και μέχρι συντελείας των αιώνων. Χαίρετε.